Πάμε στο τρίτο τελευταίο κομμάτι. Πατριωτικός χώρος. Από την ημέρα κυρίες και κύριοι που εξαγγείλαμε το κίνημα και όχι κόμμα πολιτικό της ε, ε, εθνικής απελευθέρωσης με τα πολύ μεγάλη χαράς αντιληφθήκαμε ότι ξαφνικά ξαναφουντώνουν από παντού πατριωτικά κόμματα για να σώσουν την Ελλάδα πλην του κόμματος του κυρίου πρόδρομου Εφεντζόγλου, ο οποίος δεν τα πάει καλά και η εκτίμησή μου η προσωπική είναι ότι με αυτή την επικοινωνιακή πολιτική δεν θα μπει στη Βουλή, ξεφύτρωσε το κόμμα του κυρίου Τζίμερου με τον κύριο Κρανιδιώτη, όπου έφνης, άκουσα τον κύριο Τσίμερο που έγραψε ότι επιχαίρει για την εξωτερική πολιτική του κ. Μητσοτάκη στι ΗΠΑ. Όταν ο ίδιο ο πρωθυπουργό τη χώρα αποσάρθρωνε, διαστρέβλωνε και παραποιούσε ιστορικά γεγονότα. Κύριε Τζίμερε, ντρέπομαι για λογαριασμό σα. Όμω, επειδή σα φιλοξένησα σε αυτή την εκπομπή, σα αντιμετωπίζω με μια ακόμα μεγάλη συμπάθεια. Μου είστε πολύ συμπάθειε σαν άνθρωπο. Είστε ένα έξοχο συνομιλητή είστε όμως ένας κακός πολιτικός. Και ξέρετε πολύ καλά ότι όταν σας επεσκέφτην και σας ευχαριστώ πολύ η στην οικία σας στο Χαλάνδρι για να συζητήσουμε για επικοινωνιακά θέματα μου κάνατε πολύ καλή εντύπωση. Όμως, παρά το γεγονός ότι είστε ένας στοιχειοθετημένος άνθρωπος, αξιοπρεπέστατος και πολύ καλός συνομιλητής, είστε ένας πολύ κακός πολιτικός. Θεωρώ λοιπόν ότι η είσοδο του κυρίου Τζίμερου, όπως επίσης και του κύριο Κρανιδιώτη, είναι ένας εξαιρετικός ποινικολόγος, Όμω είναι ένα ακατάλληλο πολιτικό για τα συμφέροντα τη πατρίδο. Εγώ τα λέω παιδιά έξω από τα δόντια. Δεν κρύβω τίποτα. Θεωρώ ότι η προσπάθεια που κάνει ο κύριο Τζίμινο και ο κύριο Κρανιδιώτη δεν θα έχει κοινοβουλευτική Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Την, ε, την λέω προσωπικά, επώνυμα. Δεν έχω να κρυφτώ. Την έχω γράψει, την έχω καταθέσει ούτε ο κύριο Τζίμερο με τον κύριο Κρανιδιώτη έχουν ελπίδε να μπουν στη Βουλή. Θεωρώ ότι το ποσοστό του θα είναι κάτω, κάτω από το 1%, 1,2%, πιθανότητα και πιο κάτω. Πάμε στο τρίτο κόμμα, το οποίο αφορά την προσπάθεια που κάνει ο κύριο Πάνος Παναγιωτόπουλος με τον κύριο Νικολόπουλο, τον κύριο Καραχάλιο και κάποιου ακόμα ανθρώπου που θεωρητικά θέλουν να λέγονται αντικυβερνητική συνιστόσα. Λυπάμαι πολύ, αλλά ούτε αυτό το κόμμα έχω την εκτίμηση ότι δεν πρόκειται να δει το 1%. Δηλαδή θα είναι κάτω από το 1%. Πιστεύω ότι θα είναι κάτω από το 1% και πιθανότατα και κάτω από το 0,9%. Ε, μιλάω για τις σοβαρές, ας το πούμε, προσπάθειες ε, αντικυβερνητικής πολιτικής. Μα τι αντικυβερνητική πολιτική όταν ένας μόνο βγήκε και μίλησε για τις χθεσινές ομές παραβιάσεις στο Αιγαίο. Πάμε, κύριε και κύριοι, στο τέταρτο κόμμα, το οποίο είναι το κόμμα του κύρου Κασιδιάρη. Θεωρώ, κύριε και κύριοι, ότι σας το λέω τώρα ε, ανεπηρέαστος, ε, ξέρετε, χωρίς να μπαίνω στις διαδικασίες κομματισμού, μακριά από μένα, ξέρετε πολύ καλά, ποτέ δεν στήριξα Κομματικέ Παράταξει. Θεωρώ όμω ότι το κόμμα του κ. Καστινιάρη θα μπει στη Βουλή και το ποσοστό του θα είναι στην άκρη του νήματο. Δηλαδή θα παιχτεί μέχρι τελευταία. Δεν είμαι προφήτη. Υποψιάζομαι παρακολουθώντα το εκλογικό σύστημα και τι εκλογικέ διαδικασίε. Ο άνθρωπο είναι φυλακή για δικήματα τα οποία κατά την εκτίμησή μου δεν διέπραξε. Στο εφετείο που οσονού που πλησιάζει και θα είναι μέσα στο θέρο η αντιελληνική του κόμματο για την πατρίδα προπαγάνδα θα είναι απίστευτη. Οι πιέσει θα είναι απίστευτε. Και ένα φυλακισμένο άνθρωπο, ο οποίο έχει τους δικούς του δικού του κινδύνου και με στη φυλακή, αντιλαμβάνεστε ότι στο εδόλιο του κατηγορούμενου θα ρηχτεί τόνο λάσπη εναντίον του ή τόνοι επιχειρημάτων εναντίον του ή βαρινών των περιστατικών εναντίον του. Θεωρώ όμω ότι το κόμμα του κ. Κασιδιάρη παρά τι δυσχέρειε θα μπει στη Βουλή. Το αν το ποσοστό του είναι 2,9 ω 3,1 ή αν πάει παραπάνω θα εξαρτηθεί από πολλού παράγοντε. Ένα από του παράγοντε αυτού είναι πάλι κατά την προσωπική μου εκτίμηση, το αν η Εθνική Απελευθέρωση συνεργαστεί με τον κύριο Κασιδιάρη. Εκτίμησή μου και πάλι είναι ότι αν συνεργαστεί με τον κύριο Κασιδιάρη, το κόμμα του θα πάει πάνω από το 3,1%. Και σταματώ εδώ. Είπα το αν. Αυτό θα το δούμε. Πάμε για το πέμπτο κόμμα. Είναι ο κύριος Βελόπουλος. Εκτίμησή μου είναι ότι ο κύριος Βελόπουλος, παρά τις όποιες ενστάσεις που μπορεί να έχω μαζί του, έχω ενστάσεις έχω αντίθετε απόψεις, έχω λόγους ε, να διαφωνώ με την επικοινωνιακή του πολιτική. Ε, έχω πάρα πολλέ, ε, το πούμε, ιδεολογικέ ή πολιτικέ αντιπαραθέσει. Σε επίπεδο σοβαρότητο και σε επίπεδο οριμότητο. Για το καλό τη πατρίδο. Όμω, θεωρώ ότι ο κ. Βελόπουλο υπό συνθήκες, θα ξεπεράσει το 6%. Θα ξεπεράσει το 6%. Διότι από τη μία έχοντας κάποια μέσα στην ε, διάθεσή του, έστω λίγα. Και από την άλλη, έχοντας τη δυνατότητα να έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, αυτό σημαίνει ότι κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης παίζουν έστω και μια ατάκα του. <κυρίζει> <κυρίζει> τις 72 ώρες, αλλά και μέσα από το κοινοβουλευτικό του έργο, θεωρώ ότι θα σταθεί γύρω στο 6%. Θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη, για αυτούς πιθανότητα όχι, του ανθρώπου του κ. Βελόπουλου, το κόμμα να σκαρφαλώσει και στο 7%. Δύο κόμματα λοιπόν πιστεύω ότι έχουν τάσει ανόδου. Το πρώτο είναι το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου και το δεύτερο είναι το κόμμα του κυρίου Κασιδιάρη. Το δείχνουν όχι οι δημοσκοπήσει. Οι δημοσκοπήσεις είναι ψεύτικες, είναι μαϊμουδίστικε. Όταν βγάζει τη Νέα Δημοκρατία σε στιγμή ακρίβεια, πόνου, ε, σπαραγμού, ενεργειακή πτώχευση, ενεργειακή μιζέρια, δυσκολία, τρόπος του ζήν του Έλληνα πολίτη, δεν μπορείς να έρχεσαι και να λες ότι είναι η δημοκρατία. Γιατί μαγεύτηκαν όλοι από την αξιοθρύνητο ιστορική παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο. Για ποιο λόγο κύριε και κύριοι, επειδή το χειροκροτούσε αυτή η σάπια η με τα 200 λίφτινγκ ε, lifting και οι άλλοι δίπλα τη η μουρλοκακομήρα ή ο άλλος ο κατουρλής, ο κατουρλής ο με τις πάνες θερόμενος ως αρχηγός των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κ. Μπίντεν ή Μπάιντεν, Μπίντεν θα πρέπει να λέγεται, ή αλλιώς Μπιντές. Ο Μίστερ Μπιντές θα μπορούσε κυρίε και κύριοι να θεωρηθεί ως ένας σοβαρός συνομιλητής, μα εξεκουτιάνι. το χούφταλό, ο παλιόγερος, που δεν ξέρει τι του γίνεται, που έχει στο μυαλό του ομίχλη. Χαλάζει, βροχή και μπόρα. Με αυτόν τον άνθρωπο συνομιλούσε ο μαγευτικός πρωθυπουργός της χώρας, ο οποίος μας είπε ότι η έξοδος του Μεσολογγίου πρέπει να συμψηφιστεί με την πολιορκία της Μαριούπολης. Ο άνθρωπος που αποκάλεσε την Κωνσταντινούπολη, Ισταμπούλ, επισήμως. Επισήμως! Ο άνθρωπος ο οποίος βγήκε και είπε τις επόμενες μέρες, στους Έλληνες γονείς. Μην ανησυχείτε και τα παιδιά σας, δεν έχει αξία ο μισθός. Αξία έχουν, αξία έχει προσπάθεια. Το 600, το 500, το τετρακοσάρι. Κι εγώ βολεύω το γιώκα μου στην αγκαλιά του Ισπανού Αντιπροέδρου με πρώτο και βασικό μισθό 1800 μικτά. Μικτά. Και μην ανησυχείτε για τα παιδιά σας Μπορεί να γίνουν και αρχισυδηρουργοί, όπως είπε η κυρία Κεραμαίος. Γιατί να πάρουν πτυχίο. Μπορεί να γίνουν σιδηρουργοί, μεταλλευτές, ανθρακορύχοι, γκαπαγκουπα, γκαπαγκουπα, ανθρακορύχοι, πετρελαιάδες, καταμετρητές υδρογονανθράκων. ανθράκων, και έχει βολέψει την κορούλα του στο μεγάλο αυτό φαντ, το CVS. Και παίρνει κανένα τάλιρο το μήνα. Μην ανησυχείτε και τα παιδιά σας, εγώ βόλεψα τα δικά μου από 1800 μέχρι τάλιρο, μήπως παίρνει και δεκάρικο η κόρη, η μονάκριβη και πολύ αγαπημένη, πολύ φερτινήφη. Αλλά τα δικά σας τα παιδιά μπορεί να γίνουν και αρχισυδηρουργοί, μεταλλορίχοι, ανθρακορίχοι, καταμετρητές υδρογων ανθράκων γκάπα γκούπα, όπω έλεγε και ο μαγαρίτης ο Κωνσταντάρα. Αυτή λοιπόν είναι κυρίε και κύριοι η μιζέρια τη ελληνική πολιτική ζωή. Και οι δημοσκοπήσεις και οι δημοσκόποι δίνουν στον κύριο Μητσοτάκη 33%. Να του δώσετε 40 και 50. Να του δώσετε 60 και 70. Αρκεί να μην μαζαλίζετε τον έρωτα κάθε μέρα με τις ψεύτικες δημοσκοπήσεις. Πάμε τώρα αφού τελέψαμε προς το παρόν, γιατί η καταιγίδα μόλις ξεκίνησε, κύριε και κύριοι, και δεν θα έχουμε καλό τέλος όσον αφορά τις αποκαλύψεις με το Μητσορακέικο. Όλα αυτά που βλέπετε εδώ είναι σημειώσει. Και θα έρθει και εδώ. Θα έρθουν και εδώ και θα καταθέσουν τις μαρτυρίες τους οι συγκεκριμένοι άνθρωποι για να βουήξει το Πανελλήνιο με αυτά που θα ακούσετε. Μία παρατήρηση. Στο βίντεο, στα βίντεο που προβλήθηκαν σήμερα, απαλήφονται κάποια ονόματα. Αυτά είναι για τον Ισαγγελέα και για τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής στη συμπληρωματική κατάθεση που θα ζητήσω. Θεωρώ μη πρέπον, μη δεοντολογικό και μη σωστό για την προστασία, προσέξτε, για την προστασία αυτών των ανθρώπων να μην δημοσιοποιήσω εδώ τα ονόματά τους. Εκεί όμως, ενώπιον του νόμου, τα ονόματά τους θα υπογραφούν στη δική μου ενυπόγραφη κατάθεση. Στη δική μου ένορκη εξέταση ως θύμα και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Στις 27 Ιουλίου του 20. Δεν ξεχνώ, δεν ξεχνώ αυτούς που ήρθαν να με σκοτώσουν και να μου αφαιρέσουν τη ζωή, μπροστά στα παιδιά μου και στη σύζυγό μου. Δεν ξεχνώ αυτούς οι οποίοι μου αφαίρεσαν την αστυνομική φύλαξη λίγους μήνες και αυτή ήταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μου αφαίρεσαν την αστυνομική φύλαξη του ενός αστυνομικού πέντε μήνες πριν την απόπειρα ανθρωποκτονίας μου. Δεν ξεχνώ αυτούς που απεργάζονταν όταν μου ανέστηλαν πάλι την αστυνομική φύλαξη ότι εκείνο τον καιρό απεργάζονταν μια δεύτερη επίδεση εναντίον μου. Και έχω στοιχεία για αυτά. Και δεν ξεχνώ επίσης και προσέξτε κακομύριδες τα μηνύματα που λαμβάνω όλον αυτό τον καιρό τα μηνύματα που λαμβάνω όλον αυτό τον καιρό ότι το μακελιό και ο Χίος συζητείται σε έκνομες Τηλεφωνικές συνομιλίε. Σα καθιστώ υπεύθυνου και στην ασφάλεια και στο αρχηγείο τη αστυνομία. Το μακελιό και το όνομα Χίο συζητείτε και μου πάνε να προσέχω. Προσέξτε τι σα λέω σε έκνομε συνομιλίε παραβατικών σε παράνομε τηλεφωνικέ συνομιλίε μέσω πακιστανικών τηλεφώνων. Σα καθιστώ υπεύθυνου προσέξτε, διότι τα πράγματα έχουν σοβαρέψει. Και έχουν σοβαρέψει διότι υπάρχει ένα ολόκληρο αρχείο που σας κατονομάζει όλους. Σας έχω τη σε μια κόλλα χαρτί. Και δεν υπάρχει κυρίε και κύριοι μόνο η ελληνική δικαιοσύνη, υπάρχει και το διεθνές δικαιό. Υπάρχει προστασία και από άλλα κέντρα παρακολούθησης των γεγονότων που γίνονται στον ελληνικό χώρο. Αυτό να το θυμάστε υπάρχουν εισαγγελεί, ειδικοί ανακριτές, οι οποίοι δεν μασούν μπροστά σε τέτοιες απειλές. Προσέξτε λοιπόν και σας καθιστώ υπεύθυνου. Σας ξαναλέω, δεν είμαι καν ούτε καν Το όνομα Μακελιός συζητείται ευραίως σε έκνομες παρακολουθήσεις τηλεφώνων, πακιστανικών τηλεφώνων από παράκεντρα εξουσίας και ακούγεται έντονα εξήφανση νέων παραβατικών ενεργειών εναντίον και τη Εφημερίδο και μου προσωπικά. Σα καθιστώ υπεύθυνου. και το καταγγέλλω. Και μην το παραβλέπετε, διότι υπάρχει μια ολόκληρη στίβα αποδείξεων με βίντεο και ήχο που θα σας στείλει όλους το εδόλιο του εισαγγελέα. Διότι αυτό δεν μπορεί να παραβλεφθεί δεύτερη φορά. Και τα λέω με την απόλυτη σοβαρότητα, όπως βλέπετε, που με διακρίνει αυτές τις στιγμές. Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, είναι στις τελευταίες θέσεις κατάταξης της προστασίας των Ελλήνων δημοσιογράφων. Των δημοσιογράφων που υπηρετούν στο ακέραιο το καθήκον τους και το λειτουργήμά του. Το δημοσιογράφο που είναι απέναντι από την εξουσία. Κύριε Μητσοτάκη, και εσείς και οι άνθρωποι σας, σας καθιστώ υπεύθυνο για οτιδήποτε συμβεί στην εφημερίδα Μακελιό, στο makelio.gr, στις κυκλοφορίες της εφημερίδας μας και σε μένα προσωπικά. Θα σας κλείσουμε τα σπίτια με νόμιμους τρόπους αν επιχειρήσετε να μας αγγίξετε μια τρίχα από το κεφάλι μας ή μια τρίχα από την κυριαρχική και οικονομική δομή της εταιρεία. Εκείνη τη στιγμή θα σας λιώσουμε. Και θα σας λιώσουμε Σαφώς νομικά, γιατί εμείς δεν έχουμε μάθει ούτε πιστόλια να παίρνουμε, ούτε πιστολάβες να είμαστε, ούτε με παρανόμους να συνομιλούμε, ούτε με τη Μαφία, ούτε με την Κόζα Νόστρα, ούτε με την Καμόρα. Σείς συνηθίζετε να συνομιλείτε με τέτοιου είδου παραβατικά ανδρίκελα, υποκείμενα παρελκόμενα επιχειρηματιών, πετρελαιάδων και κουμπουροφόρων. Και κάτι τελευταίο σε κάτι μπραβάκια που έχουν το θράσος να στέλνουν μηνύματα. Προειδοποίησης και απειλής. Εδώ είμαι ελάτε. Εδώ είμαι ελάτε. Μηνύματα μέσω πετρελαιάδων, λαθρεμπόρων, επιχειρηματιών και καθαρμάτων ο Χίος δεν δέχεται. Επίσης, μηνύματα αποτροπής του δημοσιογραφικού του λειτουργήματος, ο Χίος δεν δέχεται. Αυτά στο μαγαζί σας και στα μαγαζάκια σας που έχετε στήσει με τους πετρελεάδες, τους λαθρέπορους και τους νοθευτές καυσίμων που τους πληρώνει ο ελληνικός λαός με το ειστέρημά του. Απειλές από μπράβου, οπλοφόρους και εκτελεστές, ο Χίος δεν δέχεται θα σας πάω δεμένους. Όσο και αν υπάρχει ένα κομμάτι της ελληνικής δικαιοσύνης που με έχει απογοητεύσει. Όσο και αν υπάρχει ένα κομμάτι της αστυνομία που με έχει απογοητεύσει. Όμως, εξακολουθώ να ελπίζω ότι υπάρχει ένα κομμάτι της ελληνικής δικαιοσύνης που ανθίσταται. Υπάρχει ένα κομμάτι της ελληνικής αστυνομία που είναι υγιές και όχι βρώμικο. Προσέξτε λοιπόν, διότι τα πράγματα έχουν σοβαρέψει. Θα πρέπει να μετράτε τον αντίπαλο όταν στέλνετε μηνύματα, προειδοποιήσει, τελεσίγραφα και ραβάσάκια. Το μαγαζί θα μείνει όρθιο. Γιατί το θέλω εγώ. Και αν έχετε αυτό που πρέπει να έχει ένας άντρας στα πατελόνια του, ελάτε σε μένα να με βρείτε να τα πούμε. Όχι μεν διαμέσους όχι με διαμέσους, θα σας πάω δεμένους. Διότι εξακολουθώ και ξαναλέω, τον αντίπαλο πρέπει να το μετράτε. Και αυτόν και αυτούς που είναι από πίσω του και τον προστατεύουν. Επαναλαμβάνω, και αυτόν και αυτούς που είναι από πίσω του, τους πατριοταράδες που τον προστατεύουν. Γιατί δεν είμαστε μόνοι μας. Και γι' αυτό κάνουμε το σταυρό μας. Διότι αν σηκώσουμε το αριστερό ή το δεξί μας χέρι θα βρεθούν δέκα να έρθουν δίπλα μας. Δέκα. Και εσείς είστε ένα απόλυτο μηδενικό. Σας προκαλώ λοιπόν, ελάτε, να δούμε πόσα απίδια πιάνει ο σάκος. Διότι και πληροφόρηση έχουμε και καλά παιδιά δίπλα μας και πατριωταλάδες επιχειρηματίες οι οποίοι στηρίζουν την προσπάθειά μας. Τη στηρίζουν δεν την χρηματοδοτούν. Τη στηρίζουν, δεν την χρηματοδοτούν. Γιατί μπαίνετε και στι τραπεζικέ καταθέσει μα και βλέπετε πόσα χρήματα έχουμε στο ταμείο μα. Και είστε κατάπτυστοι γι' αυτό. Διαπράτετε ποινικά αδικήματα κακουργηματική φύσεω. Μπαίνοντα και στι τραπεζικέ καταθέσει μα, καλά, αφήστε τα κινητά μα τηλέφωνα, αυτά είναι τρούπια ούτω ή άλλω. Και παρακολουθείτε ακόμα και τι κινήσει των τραπεζικών μα Ξέρουμε καλά τι λέμε η αναμέτρηση με το παρακράτος είναι σκληρή. Και κάποιος επιχειρηματίας, καλή του ώρα, μου είχε πει ότι μην προσπαθείς και εσύ και οι όμοιοι σου να τα βάλετε με το κράτος γιατί θα χάσετε. Ναι. Η απάντηση που έπρεπε και όφιλα να του δώσω και του δίνω απόψε είναι ναι, αν έχει άδικο. Όταν όμως έχεις δίκιο, κάποια στιγμή το δίκιο αυτό κυρίες και κύριοι θα σηκωθεί όρθιο και θα ξεχυλήσει. Και εξαρτάται τις ψυχικές αντοχές που έχει μέσα του κάθε άνθρωπος. Και εγώ έχω πολλές. Άρα λοιπόν, εμένα στρίμωγμα στα σκηνιά δεν θα μου κάνετε. Διότι από πυγμαχία μπορεί να μην γνωρίζω, γνωρίζω όμως από κάτι άλλο, από έρευνα. Και θα σας την άκουσω στον αέρα. Το αυριανό εξώφυλλο έχει σχέση με τον τουρισμό. για 1.700 ευρώ στη Μύκονο με μενού σκατά γάτας. Ναι κύριε και κύριοι. Κι όμως είναι απίστευτο. Ναι. Υπάρχουν επιχειρηματίες οι οποίοι αβατάρονται από τους διαφόρους κοσμικούς τηλεπαρουσιαστές της ελληνικής ψευτοεγχώρια showbiz οι οποίοι αβαντάρουν αυτούς του επι... δικαίωμά τους να έχουν οποιοδήποτε μαγαζί, αλλά τι φταίνε οι κακόμοιροι τουρίστες, διότι Καλοκαιρινή είναι η περίοδο όταν κάποιο πάει και πληρώνει 1.700 ευρώ στη Μύκονο για να απολαμβάνει σε ένα εστιατόριο μία μερίδα καλαμάρια που του. <χε> ένα δηλητηριασμένο αστακό και να πληρώνει 1.700 ευρώ όταν μάλιστα αυτό το μαγαζί διαφημίζεται ότι έχει βιομηχανοποιημένο τριμμένο καφέ από περιτώματα γάτας. Και στο τέλος για επιδόρπιο σου δίνουν και τις ξεβράκωτες. Κυρίε και κύριοι, ρωτώ την ελληνική κυβέρνηση, έτσι δεν θα γδύνετε Του Αμερικανοί ήταν οι τουρίστε, την ώρα που ο κύριο Ναπολέων, ο κύριο Μητσοτάκη, μιλούσε στο Κογκρέσο. Δηλαδή, φανταστείτε, εάν πιάνουν τον ποπό και δίνουν 1.700 άρια, οι, οι συγκεκριμένε δύο κυρίε, κρατάνε μια απόδειξη 600 ευρώ, διότι έφαγαν μια μερίδα καλαμάρια, μια χωριάτικη, δύο φέτε ψωμί. Και του χρέωσαν 600 ευρώ και. Μια άλλη κυρία είπε ότι θα τα διαβάσετε άπαστο ρεπορτάζ. Κυρίε και κύριοι, εδώ μιλάμε για απίστευτε καταστάσει. Εδώ υπάρχει. Αλλά ο άνθρωπο αυτό, για να μην λέμε και πράγματα εναντίον του επιχειρηματία, σου λέει: Κύριε φίλε, έχουμε, ελεύθερη αγορά. Αν κάνει κέφι, έλα στο μαγαζί, φάε, ντερλίκωσε, φαρμακό σου και πλήρωσε. Αλλά όμω οι τουρίστριε, οι Αμερικανίδε τουρίστριε, φαντάσου να πέφτε σε κανέναν Έλληνα εκεί πέρα, έτσι. Είχαν σηκώσει όρθιο με αλεξίπτωτο. Θα είχε φύγει με Αλεξύπτωτο, θα είχε πετάξει ο άνθρωπο θα είχε πυραυλωθεί. Μην πω κάτι άλλο. Πλήρωσαν λέει 1.700 ευρώ και η κυρία Τσιμψιλή έβγαινε στην τηλεόραση και έλεγε το μαγαζί αυτό λέει είναι από δίνει και καφέ από βιομηχανοποιημένο τριμμένο καφέ από περιτώματα γάτας. Από θα μου πείτε, τα ήθελε και ο ποπό του. Αλλά δεν μπορεί να γδίνει έτσι του τουρίστε. Όμω ο επιχειρηματία λέει, ακούστε να δείτε, εγώ είμαι νόμιμο. Ήρθε η ΑΔΕ, με ήλεγξε. Με βρήκε νόμιμο. Ήρθε η οικονομική αστυνομία, με ήλεγξε, με βρήκε νόμιμο. Όταν πηγαίνετε και δίνετε 50 ευρώ για του περιστεριώνε, για να μένετε, γιατί έμενα να μου δίνετε τη δυνατότητα να βαράω στο κεφάλι, ένα ε, στακό 400 ευρώ. Κυρίε και κύριοι, έχουμε φιλελεύθερη αγορά. Κούλι. Κούλι. Φιλελεύθερο. Άρα ο κάθε επιχειρηματία μπορεί να κάνει το κουστάρι. Έρχεται αύξηση τη τιμή του νερού, του εμφιαλωμένου νερού. Έρχεται αύξηση των κλιματιστικών. Βγήκε ο Πρωθυπουργό και είπε κομψά σήμερα. Ξέρετε, δεν θα χρησιμοποιείτε τα κλιματιστικά όσο θέλετε εσεί. Θα τα χρησιμοποιείτε όσο θέλω εγώ. Γιατί αν τα χρησιμοποιείτε όσο θέλετε εσεί, θα σα κόψω το κεφάλι με του λογαριασμού. Άρα λοιπόν, σωτηρία δεν υπάρχει καμία. Και πάμε σε κάτι και διασκεδαστικό για να κλείσουμε. Το μακελιό πήρε την πρωτοβουλία και άρχισε και παράγει φανελάκια για το καλοκαίρι. Είναι μία ευγενική χειρονομία που κάνουμε προς τους φίλους αναγνώστες μας και στους διαδικτυακούς μας θέατες. Ωραία φανελάκια, λευκά, για να κάνω έτσι λίγο την διαφήμιση, θα τα δείξουμε κιόλα. Να δούμε τι είναι αυτά. Πώ. Ορίστε. Το πρώτο φανελάκι μα. Θα μπείτε στο e-shop και θα καταθέσετε τον ελάχιστο οβολόν σα για να σα το στείλουμε στο σπίτι σα δια τη αντικαταβολή. Πάφτηνο. Εξαιρετική ποιότητα με το λογότυπο του μακελιό.gr και την ωραία φράση ρεκούλι. Το επόμενο. Το επόμενο. Together. Together. Θα πεθάνουμε όλοι. Ατάκα ηρωικής. Εμπνεύσεω. Και αυτό. Αυτά είναι τα δύο, οι δύο βερσιών τι οποίε παρουσιάζουμε απόψε. Μπορείτε να τι αποκτήσετε με αντικαταβολή. Μπαίνοντα στο e-shop και στέλνοντα τα στοιχεία που σα ζητάμε για να σα στείλουμε πακέτο στο σπίτι σα. Εντό των προσεχών ημερών θα υπάρξουν και άλλε βερσιών και με την αφέτο μου και με άλλες ατάκες και με άλλα ωραία πράγματα. Για να παίρνετε επιτέλους ένα ωραίο φανελάκι αλήθειας και να λέτε «Μου πάει πολύ που φοράω το μαγελιό». Κύριε mm και -hmm. κύριοι, είστε επανειδήν και να είστε σίγουροι ότι δεν τελειώσαμε απόψε εδώ. Όπως λέει και το τραγούδι του Ρέμου. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Εγώ θέλω να παρακαλέσω τους αναγνώστες που μας παρακολουθούν να παίρνουν κάθε μέρα την εφημερίδα Μακελιό, διότι είναι. Το ποσό αυτό του ενό ευρώ την ημέρα, η ελάχιστη πραγματικά ενίσχυση που μπορεί να δώσει ένας Έλληνας αναγνώστης στην προσπάθεια που κάνουμε για την αποκάλυψη αλήθειας. Δεν ζητήσαμε ποτέ χρήματα από εσάς. Ποτέ. Επίση, το κίνημα Εθνική Απελευθέρωση δεν ζήτησε ποτέ συνδρομή όπω κάνουν κάποιοι άλλοι κοκοβγοί από τον κόσμο του. Ποτέ. Και δεν θα ζητήσουμε ποτέ. Εμεί το μόνο που θέλουμε είναι να είστε προσιλωμένοι στο καθημερινό πρωτοσέλιδο του περιπτέρου, σε αυτά που γράφει το μακελιό.gr, τα οποία σα θα δίνουμε δωρεάν και αφιδό. Δεν ζητήσαμε ποτέ καμία χρηματική ανταμοιβή για αυτό που κάνουμε. Το μόνο που ζητάμε είναι ενισχύστε την εφημερίδα μα. Και να ξέρετε ότι αυτή η εφημερίδα στο τέλο θα ρίξει τον κάθε είδους πανάθλιο και βρώμικο κύκλο που περιτριγυρίζει τα κοινωνικά, ατομικά και δημόσια συμφέροντα της χώρας. Να είστε καλά. Καλό ξημέρα μονάχη.